60% είναι άλλα. 60-40% όπω είναι. Ξεκινάμε τα θέματα εμπνευσιακή διατάξη. Πρώτο θέμα. Αποδοχή. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Ναι. Ένα δεύτερο λεπτό. Θέλω να. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι παράτυπο παρά να το ξέρω. Θέλω για ένα λεπτό να δηλώσω στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε εσά συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Αλμύρου, την επιχείρηση Πασχαλούδη και εμένα προσωπικά, παίρνει τηλέφωνα και απειλεί τους συνεργάτες μου να μην με παίρνουν για δουλειά. Και να δηλώνει δημόσια και με μάρτυρες ότι δεν θα κάνω έργο στο Δήμο Αλμυρού. Ο Δήμος Αλμυρού τι είναι, εισαγγελεύς, Χωμεϊνή, τι είναι. Αν νομίζεις ότι είναι κάτι παράδειγμα, τώρα πρέπει να προσπάει μίσης στο Δήμο Αλμυρού. Μέλη, δεν θα αποφασίσει το Δήμο Αλμυρού. Κύριε Δήμαρχε, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο. Όπως αυτή τη στιγμή, βγαίνεις κάτω από την πολιτική αστυνομία μέσα στην πλατεία και εξυμπρίζει το Δήμαρχο με τα χειρότερα λόγια. Σε έχω γραμμένο εδώ, ρε, να τον κάνει εκείνο, ρε. Εκείνο και εκείνο. Άρα δεν είμαστε στι συνέπειε. Κύριε Δήμαρχε. Οι συνέπειε είναι αυτέ από τώρα και στο εξή. Αν νομίζει ότι υπάρχει κάτι που είναι δίκαιο, να πάνε από μαζί πίνει. Κύριε Δήμαρχε. Δεν έχει κανένα λόγο να πει. Συγγνώμη. Σε παρακαλώ. Είμαι παράτυπο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, από εδώ πάνω, από εδώ πάνω μου είπατε, είπατε στο χωροφύλακα του Δήμου, αυτόν όπου θα το βλέπετε θα το γράφετε. Και με αναγκάσατε και με αναγκάσατε να σας πω αυτά που σας είπα. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν μάρτυρες. Και σε έκανα πρόταση απάνω στο θέλεις να σου λαγιά, για να βάζεις πουλότερα να κάνουμε δουλειά στις μέρες, εγώ δεν ασχολούμαι μέσα. Είμαστε εκτός έννοιας. Δήμαρχε, και πάνω στο λαγιά υπάρχουν μάρτυρες. Νομίζω πως αφήνεται να ξεκινήσει μια διαδικασία να μειώνεται ο Δήμος Αλμυρού απέναντι στο πολίτη. Με τις καταγγελίες που έχει. Στη θέση σας θα έπρεπε να ενημερώσετε τον πολίτη και να του πείτε υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη, κύριε Στουλέτ. Πασχαλούδη, υπάρχει γραπτή καταγγελία στον Δήμο, γραπτή καταγγελία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, να το ενημερώσετε και να προχωρήσετε να κάνετε καταγγελία σας. Και αν θέλει. Εντάξει τώρα, εδώ τώρα τι συζητάμε τώρα, είσαι πρόεδρος του Συμβουλίου. Είπα να βάζει νομικό, σε νομικό. Έτσι, κι ας είναι ο νομικός, εγώ θα σου πω ότι σου πω και εσύ κάτι δεν ξέρω. Όχι, θα μεγαλώνει, θα μάθεις. Έτσι. Στην τρεπορτό πρώτο έτος της θητείας του μέσα, γιατί 30 χρόνια θα το μάθεις. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Αν γίνεις γρήγορα, θα τα πάρει. Δηλαδή, λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Θα τα πάρει. Λοιπόν, είναι καταγγελίες οι οποίες είναι σοβαρές. Δεν μπορεί οτιδήποτε να συμβαίνει. Εδώ απλή η λειτουργία ότι τι μέρε σου κάνω έτσι, ο Δήμαρχο δεν μπαίνει στη θέση κανενό, εκπροσωπεί όλη την πόλη και δεν έχει προσωπική καταλαβαίνει αυτή τη μέρα, σα κάνω εκεί, σα κάνω. Δηλαδή δεν είναι όλη αυτή η κατάσταση. Λάθο είναι και ο Δήμαρχο. Νομίζω πω ενημερώνει, και εγώ θέλω να πω το αγαπητό Πασχαλούδη, ότι υπάρχει διαδικασία τη αίτηση. Γράψτε τα. Βεβαίω. Φέρει και τι μαρτυρίε όπω είναι, γιατί σοβαρέ καταγγελίε, διότι δεν υπάρχουν ούτε προσωπικές διαδικασίες, εδώ θα έχει προσωπικό βιλαϊκό κλιμάκο, να κάνουμε ελέγχους άλλων, δεν δικαιούται και ο ίδιος να κάνει αντίμετρα. Το δημοτικό σου πρέπει να βάσει για μέτρα, ούτε όπως την πότε λάθος, λάθος ότι είπαμε που είπες, αφού είπες έτσι δεν το κάνω εγώ. Δεν είναι τα διαπράγματα, και νομίζω πως πρέπει να το ενημερώσεις ότι κάνει αυτή τη διαδικασία και το κλείνεις. Δεν εκτείνει τούτο ο Δήμαρχος, δεν κάνεις. Το είπε νομίζω ο Δήμαρχος, να κάνει. Έρχεται ο Νομοθετεί πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Δημοκρατή. Σου λέω, δεν ακούσατε το θέμα. Θα το κάνω και κράτος. Θα το κάνω και κράτος. Γιατί στο τέλος με εσάς θα αναγκαστούμε να συγγνωμάστε μόνο με έγγραφα. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Υπάρχουν έγγραφα προς το Δήμο των Δημοτών που ζητάνε να ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι επικεφαλείς αντιπολίτευσης. Δεν μας έχετε δώσει κανένα. Αυτό αποτελεί και μορφή προς εσάς. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε και να μας πιάνουν οι πολίτες στον δρόμο και να γινόμαστε ρεζί. Στο Ροσάρι. Στο Ροσάρι. Στο Ροσάρι. Υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα τέτοια. Εγώ ξέρω πέρα από το τριών. Όσον αφορά το σημερινό σύμβα. Προς τον πρώτο Δημοτικό Συμβουλίο. Βεβαίως. Απευθύνονται στις υπηρεσίες. Έχουν κοινοποιήσει. Έχουν
Είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο εξωτικό. Δεν είναι μόνο εξωτικό. Είναι και από συνήγορο του πολίτη, για δικό μου θέμα. Δεν έχει απαντηθεί. Δεν έχει απαντηθεί. Άρα λοιπόν, τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι και από του συνήγορου του πολίτη. Είναι και από του συνήγορου του πολίτη. Είναι και από του συνήγορου του πολίτη. Το διάβασα από το Σιάδη, το δημοτικό συμβούλιο του Δεύτερου. Δεν απαντάω εγώ. Δεν απαντώ εγώ. Έχει πει τα παιδιά, έχει και να πει αυτό το κάτι. Δεν το απαντώ εγώ. Δεν είναι μόνο του κυρίου κάτι. Λοιπόν, θα πω πέρα και να σας πω. Δεν είναι μόνο του κυρίου κάτι. Πρόεδρε, το να λιώσω. Το δεύτερο όσον αφορά το σημερινό θέμα. Αυτό που προέκυψε το κύριο Πασχαλέτο, επειδή υπήρχαν φήμες στην αγορά. Εγώ μπήκα στον κόπο. Έχω το βιβλίο συμβάλλον καταγεγραμμένο από την αστυνομία. Θα το καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι το τιμά του κύριο Δημοτικό να κάνει σε τέτοιες διανέξεις και να μην τα καταγράφουν εδώ. Και να μπορούν να ενημερωθούν όλοι οι Δημοτικοί Συμβούλοι για τα επεκτενόμενα στο Δημοτικό. Γιατί δεν ξέρω αν θα φτάσουμε τα έργα να δίνονται ανάλογα με το ποιους συμπαθούν πολιτικά ή προσωπικά ή θα κανονίσουμε, γιατί ήταν σχετική με την ερώτηση που έκανα πριν σε σχέση με το ποιον ακολουθούν τα μηχανήματα κατά το δοκόν. Καταλαβαίνετε από θέλω να δείτε. Αυτή καταθέτεται στο Δημοτικό Συμβούλιο στα Παγκίσκα. Το θέμα δεν είναι καλύτερο. Θα τα πούμε! Μας διαβάζουμε τον κόσμο!
Αυτά είναι τα παραμύθια δικά σου. Τα παραμύθια. Τα παραμύθια που τα λες και τους κουλούς να πιστεύουν. Δεν ακούω όλα τα πράγματα. Δεν ακούω όλα τα πράγματα. Έχω πάρει τα κόμματα. Τα έχει φτιάξει όλα. Δεν τρέπεσε λίγο. Έχει καμιά δικαστική. Έχει δικαστήριο. Αν όλα τα θέματα είσαι. Καλά, δεν είναι το θέμα. Λοιπόν, μαζί μα κάνω. Δεν μα είστε. Κύριε Σαμί, αυτό είναι το θέμα. Τελευταία πράγματα που πάρω. Πρώτα πίσω. Κύριε Καζημιά, μου πάρω. Ανέχεται την ανοχή μου τόσο καιρό, από εδώ και κάτι. Όταν θα πεις αυτό, θα συζητήσουμε για τον κανονισμό. Ο κανονισμός τι προβλέπει. Όπως προβλέπει να ενημερωνόμαστε για μια σειρά πιθανότητα από 8 χρόνια. Σε αυτό το θέμα να το κοιτάξουμε εδώ πέρα τι αποφάσεις έχει και την ενημερωτήρια του Συμβούλου. Λοιπόν, έπρεπε να τα φέρουν αυτά τα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημήτρη, ακούστε. Κύριε Πρόεδρε, Όχι, σκεφτείτε το. Σχολείο
δηλαδή μη είσαι καλή. Όχι, εσύ είσαι καλή. Εσύ είσαι καλή. Εσύ είσαι για αυτό το πολίτη. Εσύ είσαι ο φωτοπολίτης. Για τον Τούπα. Πέρα τα στοιχεία! Πέρα τα στοιχεία!